στη δημοσιογραφική έρευνα που αφορούσε τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, Έλληνας εφοπλιστής μίλησε πάρα πολύ απαξιωτικά και για τον πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στην ουσία για όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και για τον κρατικό μηχανισμό της Ελλάδας. Παρουσίασε μια εικόνα πανίσχυρων εφοπλιστών που δεν έχουν ανάγκη ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε καν τον ΙΜΟ, τον International Maritime Organization, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Πριν εξετάσουμε το ζήτημα της ενδεχομενικής παντοδυναμίας των Ελλήνων εφοπλιστών, πρώτα ας εξετάσουμε την πραγματική ισχύ της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αρχικά, ποια είναι η θέση της στην παγκόσμια ναυτιλία και από πού προήρθε αυτή η ισχύ της? Κοιτάξτε, η δήλωση αυτή φυσικά είναι πιο μακριά από την αλήθεια από οτιδήποτε άλλο μπορώ να σκεφτώ. Η ελληνική ναυτιλία έχει περάσει τρεις ιστορικές μεγάλες φάσεις. Η πρώτη ήταν φυσικά 18ος-19ος αιώνας. Η κύρια ανάπτυξή της ήταν στο χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Μέχρι πότε? Αυτό ήταν μέχρι το πέρασμα που λέμε από το ιστείο στον ατμό, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει να διεθνοποιείται με τα πρώτα ατμόπλια, να μπαίνει δηλαδή σε νέες αγορές στο ατλαντικό εμπόριο, στα υπεροκειάνια που μετέφεραν μετανάστες στην Αυστραλία και αλλού. Και η τρίτη φάση, η φάση της πολύ μεγάλης ανόδου της ελληνικής ναυτιλίας, είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν αποκτούν μια ισχυρή, θα έλεγα, ηγεμονική θέση που δεν την είχαν πριν. Στη μεταφορά πετρελαίου, το νέο μεγάλο εμπόρευμα πάνω στο οποίο στηρίζεται η μεταπολεμική βιομηχανική ανάπτυξη στον κόσμο, και φυσικά συμμετέχουν στην έκρηξη του διεθνούς εμπορίου τη χρυσή εικοσαετία 53-73, που ήταν η μεγάλη χρυσή περίοδος της μεταπολεμικής οικονομικής ανόδου. Αυτό βοηθήθηκε από ό,τι ξέρουμε ιστορικά και από τους Αμερικάνους με τα Liberty. Ισχύει απόλυτα αυτό. Ο ελληνικός εφοπλισμός είχε χάσει το 70% των πλοίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνοντας τη μεταφορά από Αμερική σε Αγγλία την περίοδο του πολέμου. Οπότε τα Liberty ήταν ένα πρώτο βήμα αντικατάσταση των πλοίων που είχαν χαθεί. Από εκεί και πέρα όμως η έκρηξη του εφοπλισμού είναι πολύ και πέρα πάνω από τα Liberty. Είναι η είσοδος στα δεξαμενόπλια και στο νέο εμπόριο, το οποίο διαμόρφωσε τους νέους ισχυρούς πόλους του ελληνικού εφοπλισμού. Άρα οι Έλληνες εφοπλιστές με μία έννοια ήταν αυτοί οι οποίοι αρπάξαν ευκαιρίες εκείνη την εποχή και μετατρέψαν μια μικρή χώρα, όπως ήταν η Ελλάδα, σε μεγάλη ναυτιλιακή χώρα. Δύναμη. Ισχύει απόλυτα αυτό. Δηλαδή το περίοδο. Και δεν ήταν οι Αμερικάνοι δηλαδή, απλώς ήταν οι ίδιοι και η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ναι, και είναι μια περίοδος που υποχωρεί η Αμερικάνικη και η Βρετανική ναυτιλία, το ειδικό βάρος που είχαν στην εμπορική. Και αναπτύσσεται η Ελλάδα, η Ιαπωνία και η Νορβηγία. Και η Νορβηγία. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο μεταπολεμικά. Μάλιστα. Ο ίδιος Έλληνας εφοπλιστής στην εκπομπή που προαναφέραμε ισχυρίστηκε κάτι το οποίο το πιστεύει και ο περισσότερος κόσμος, ότι το 80% των πλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών δεν είναι υπό ελληνική σημαία. Τι ακριβώς συμβαίνει με την ελληνική σημαία? Η ελληνική σημαία είχε επίσης τρεις περιόδους μετά τον πόλεμο. Η πρώτη περίοδος ήταν η περίοδος μέχρι το 55-58, που ήταν η περίοδος της δυσπιστίας ανάμεσα στους Έλληνες εφοπλιστές και στο ελληνικό κράτος. Οι Αμερικάνοι είχαν πιέσει πάρα πολύ τότε για τα θέματα της φορολογίας, στην περίοδο του σχεδίου Μάρσαλ, τους Έλληνες εφοπλιστές. Τους είχαν πιέσει για να πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος. Α, οι Αμερικάνοι τους πιέζανε. Πιέζαν πάρα πολύ. Το ελληνικό κράτος επίσης προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κατάσταση. Τελικά η περίοδος αυτής της δυσπιστίας δεν έφερε αποτελέσματα. Ακολούθησε μία περίοδος που κυριάρχησε η στρατηγική του επαναπατρισμού, μεταφορά δηλαδή από ξένη σημαία σε ελληνική. Αυτή είναι περίπου από το 58 μέχρι το 75.
Και μετά τη τρίτη περίοδος μέχρι σήμερα αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική ναυτιλία. Διεθνοποιείται, αποδυναμώνεται μετά τη δεκαετία του 70 το ειδικό βάρος που έπαιζαν τα ελληνικά πληρώματα ως βάση της ελληνικής ναυτιλίας, διότι η ελληνική ναυτιλία άνθησε μεν, αλλά είναι η ιστορία των ελληνικών νησιών. Άνθησε με βάση τις ναυτικές κοινότητες των νησιών. Τους ανθρώπους δηλαδή που εργάζονταν ως καπετάνιοι, ως μηχανικοί και ως πληρώματα σε αυτή την έκρηξη της ναυτιλίας. Μετά το 80-90 όλα αυτά αλλάζουν, διεθνοποιείται, μειώνεται ο αριθμός των ελληνικών πληρωμάτων, χρησιμοποιούν πιο εκτενώς τις σημαία ευκαιρίες, προστίθενται νέες σημαίες ευκαιρίες. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός εφοπλισμός έχει δύο όψεις, δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι τα μεγάλα γραφεία που εδρεύουν φυσικά στο Λονδίνο και σε άλλες ναυτιλιακά κέντρα διεθνή, αλλά το 50% του ελληνικού εφοπλισμού εδρεύει στον Πειραιά, εδρεύει εδώ. Είναι οι περίφημοι μοναχοκαραβάδες, αυτοί που έχουν ένα πλοίο και μπορεί να είναι σε ξένη σημαία, αλλά η δραστηριότητα είναι δράζονται στον Πειραιά. Άρα η εικόνα ότι ο ελληνικός εφοπλισμός δεν είναι στην Ελλάδα και επειδή το 80% είναι σε ξένες σημαίες, δεν ισχύει. Το 50% του ελληνικού εφοπλισμού εδρεύει εντός της Ελλάδας. Ναι, και από ό,τι βλέπω σε διάφορα στατιστικά που βρήκα, η απασχόληση του ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα είναι 160.000 θέσεις, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. 29.000 είναι στην άμεση απασχόληση και 130.000 στην έμεση απασχόληση. Άρα και σε επίπεδο εργασίας, εργατικού προσωπικού, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, δεν είναι μικρό. Εάν σκεφτείτε ότι από τα 4.500-5.000 πλοία που έχει ο ελληνικός εφοπλισμός, τα μισά είναι ανήκουν σε μοναχοκαραβάδες με έδρα την Ελλάδα, μόνο τα γραφεία και οι συναφείς δραστηριότητες που έχουν είναι ένας τεράστιος αριθμός απασχόλησης, μαζί με το ότι διατηρούν φυσικά στη συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες καπετανέους και μηχανικούς στα πλοία που έχουν. Δεν είναι πια οι απλοί ναυτικοί Έλληνες, αλλά το στελεχικό δυναμικό του πλοίου είναι. Και ταυτόχρονα οι προμήθειες που δράζονται, που στηρίζουν αυτά τα πλοία κάθε μορφής, που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μεγάλων διασυνδέσεων με την τοπική οικονομία. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο. Άρα είναι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα εάν οι σημαίες τους είναι στη Μάλτα, ας πούμε, ή οπουδήποτε άλλο. Στην Κύπρο, ή στη Μάλτα, ή στη Λιβερία, ή στον Παναμά. Ναι, ναι. Ισχύει απόλυτα αυτό. Και αυτό το κάνουν για λόγους φορολογικούς. Το κάνουν για δύο λόγους, φορολογικούς και σύνθεσης πληρωμάτων. Οι συμβάσεις για τη σύνθεση των πληρωμάτων είναι πιο απαιτητικές. Στην Ελλάδα, οι ελληνικές. Η Ελλάδα. Θα έλεγα εν μέρη και οι ευρωπαϊκές και φυσικά τα φορολογικά, τα οποία δεν είναι, παίζουν ένα ρόλο, αλλά εκεί διαμορφώνεται ένα πολύ σχεδόν μηδενικό. Η Αγγλία έχει ένα δικό της θεσμικό πλαίσιο για τη φορολόγηση, εμείς έχουμε ένα άλλο. Είναι μικρή η φορολόγηση και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι ο κύριος λόγος αυτός. Αλλά είναι μηδενική σε αυτές τις χώρες στις σημαίες ευκαιρίες. Παίζει ρόλο και η φορολογία. Δεν παίζει μόνο η σύνδεση των πληρωμάτων. Όχι. Και οι δύο παίζουν ρόλο. Άρα εδώ τώρα ερχόμαστε στο βασικό. Αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι δεν πληρώνουν φορολογία και άρα η ελληνική οικονομία δεν ωφελείται. Άρα ένα κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο είναι το μέγεθος, ποια είναι η συνεισφορά της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο ΕΠ το ελληνικό. Για να καταλάβουμε την ισχύ της και πώς θα προσφέρει τελικά. Αν δείτε την τελευταία τριακονταετία και πάρετε τους μέσους όρους, θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα, ας πούμε, έχει 100 ευρώ συνάλλαγμα το χρόνο. Από αυτά τα 33 προέρχονται από τις εξαγωγές, τα 33 από τον τουρισμό και τα 33 από την ναυτιλία. Ένα τρίτο. Κατά περιόδους μπορεί να πέφτει λίγο κάτω από τον τουρισμό και τις εξαγωγές, αλλά αν δείτε συνολικά
τους μέσους όρους μιας περίοδου 10-20 χρόνων, θα διαπιστώσετε, ή 30 χρόνων, θα διαπιστώσετε ότι η ελληνική ναυτιλία φέρνει όσο συνάλλαγμα φέρνουν οι εξαγωγές μας και όσο συνάλλαγμα φέρνει ο τουρισμός. Εν τρίτο. Υπάρχει μια άλλη παράμετρος, βέβαια, η οποία δείχνει τις επιδράσεις πάνω στην ελληνική οικονομία, διότι δεν είναι μόνο το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, είναι και οι επενδύσεις που φέρνει. Διάβαζα δηλαδή παλιά από τον Ψιρούχη πριν 40 χρόνια ότι το κεφάλαιο που ερχόταν στην Ελλάδα ως ξένο κεφάλαιο κατά πλειοψηφία ήταν Έλληνες εφοπλιστές. Είναι απόλυτα αληθές αυτό και αν δείτε τη χαρτογράφηση της ελληνικής οικονομία θα δείτε ότι τα ναυπηγεία είναι επενδύσεις εφοπλιστικές, έτσι ξεκίνησαν. Τα διελιστήρια. Χημική βιομηχανία, φαντάζομαι. Χημική βιομηχανία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας, μεγάλες τουριστικές μονάδες έχουν προέλευση εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τράπεζες, φαντάζομαι. Οι τράπεζες που είχαν ισχυρή παρουσία κατά περιόδους και ούτω καθεξής. Άρα η παρουσία στην οι αερομεταφορές στην ιστορική περίοδο που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Άρα η ιδέα είναι πολύ απλή, η παρουσία στην ελληνική οικονομία κατά περιόδους, αν όλο και την ιστορική περίοδο, ισχύει αυτό που είχε προείπε ο Ψιρούχης, ότι ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην Ελλάδα προέρχονται από αυτό το. Και άρα εξακολουθεί να είναι σωστά αυτό που ξέραμε παλιότερα, ότι η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα ναυτιλία, αν το πάρουμε όλα μαζί. Ναι, εντάξει, έχουν αναπτυχθεί ακόμα και άλλοι. Δεν μπορεί να αποτιμήσει κανείς ούτε τις ισχυρές βιομηχανικές οικογένειες που αναπτύχθηκαν με τα πολεμικά, ούτε την ισχυρή παρουσία νέων επιχειρήσεων στον τουρισμό και αλλού. Αλλά η ναυτιλία αποτελούσε πάντα βασικό πυλώνα. Αυτό δεν είναι. Ισχύει σίγουρα αυτό που ήταν η προπαγάνδα αρχικά με τα μνημόνια, δεν παράγουμε τίποτα. Ναι, ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, κύριε Σταθάκη, μετά από όλα αυτά και την ισχύ και τη συνεισφορά της στην οικονομία. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι τόσο πανίσχυροι, όπως έλεγε ο εφοπλιστής σε αυτήν την εκπομπή που αναφέραμε, που βρίσκονται εκτός κάθε ελέγχου και διεθνούς ελέγχου και δεν χρειάζονται το ελληνικό κράτος καθόλου. Δεν χρειάζονται την προστασία του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ταυτισμένοι με το ελληνικό κράτος για διάφορους λόγους και το χρειάζονται φυσικά. Ακόμα και αν η δραστηριότητα είναι απόλυτα διεθνής, μεταφέρω δηλαδή φορτία από την Αργεντινή στην Κίνα και από το Ιράν στην Αυστραλία. Δεν έχει σημασία, δεν μπαίνω ποτέ στη Μεσόγειο, δεν έρχομαι ποτέ στην Ελλάδα. Ακόμα και αυτή η δραστηριότητα εδράζεται σε ένα σημαντικό ρόλο που παίζουν οι λιμενικές αρχές, οι ελληνικές λιμενικές αρχές σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο ελληνικό έχει ένα στρατηγικό χαρακτήρα στην σχέση με την ελληνόκτητη ναυτιλία και αποτελούσε και μια πάγια θέση του εφοπλισμού το να είναι αυτόνομο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να μην συρρυκνωθεί και να μην μετατραπεί σε Γενική Γραμματεία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το ένα στοιχείο είναι υπαρκτό. Το δεύτερο είναι ότι το σημείο αναφοράς προφανώς είναι το ελληνικό κράτος, αφορά τη φορολογία, αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τις συμβάσεις που γίνονται με τον ελληνικούς συνδικαλιστικούς φορείς και μια σειρά από άλλες συνάφειες που κάθε άλλο παραδίνει την εικόνα ότι δεν μας ενδιαφέρει και αδιαφορούμε πλήρως για το τι κάνει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα, επειδή αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος, επειδή ο νεοφιλελευθερισμός ξέρετε σαν ιδεολογήματα, βάζει τη σημασία το κράτος και το ένα και το άλλο, διάβασα μια έρευνα η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση, παγκόσμια, η οποία ήταν για τα ισχυρότερα και μεγαλύτερα ναυτιλιακά κράτη του κόσμου, όπου η παράμετρος δεν ήταν απλώς τι δηλώνεις, δηλαδή του πόσους εφοπλιστές έχεις, αλλά ήταν η ναυτιλία αρχικά, δηλαδή πόσους εφοπλιστές, ό,τι πλοία έχεις, αλλά ήταν και η ναυτική τεχνολογία, η ναυτική χρηματοδότηση και νομοθεσία, που είναι κρατική πλέον, και τα λιμάνια και οι υπηρεσίες logistics της κάθε χώρας. Δηλαδή είναι τέσσερις παράμετρους, μία, δύο, τρεις, τέσσερις παραμέτρους. Και σε αυτούς τους τέσσερις παραμέτρους η Ελλάδα έχει την 7η θέση. Με πρώτη θέση την Κίνα, δεύτερη τη ΣΥΠΑ, τρίτη την Ιαπωνία, τέταρτη τη Γερμανία, πέμπτη την Νορβηγία, έκτη την Νότια Κορέα και 7η την Ελλάδα. Που δείχνει ότι το ελληνικό κράτος κάθε άλλα
Παραμικρό είναι. Γι' αυτό είπα ότι απέχει πολύ από την αλήθεια αυτή η διατύπωση. Το ελληνικό κράτος προφανώς έχει δομήσει αυτά και άλλες πολλές δραστηριότητες γύρω από τις ανάγκες μιας τόσο έντονης δραστηριότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνική ναυτιλιά. Μάλιστα στην ίδια εκπομπή, ο υπουργός, ο νέος υπουργός ναυτιλίας, είπε ότι η θέση του είναι από τις ισχυρότερες θέσεις παγκοσμίως υπουργικές. Γιατί διαχειρίζεται διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου. Ναι, τα στατιστικά είναι με το δεδομένα και είναι με το μέρος. Η ελληνική ναυτιλία κινείται γύρω στις 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Είναι μεγάλη δύναμη. Δεύτερη δύναμη μαζί με τους Νορβηγούς είναι ουσιαστικά η συντριπτική πλειοψηφία του εμπορικού στόλου μετά την αποτυχία της Γερμανίας να γίνει ναυτική δύναμη. Έπαψαν πια να είναι μεγάλοι ανταγωνιστές οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Παρά τις προσπάθειες τους. Έπαψαν νομίζω. Τον αγόρασαν το στόλο τους Έλληνες εφοπλιστές. Α, ναι. Τι ισχύει με τη φορολόγησή τους τώρα, για να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό, και πώς κατοχυρώνονται συνταγματικά μάλιστα αυτό. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο. Εντάξει, ήταν το μετέχμιο. Το μετέχμιο ήταν το Σύνταγμα αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, το Σύνταγμα του 1975, όπου εκεί κατοχυρώθηκε φορολογική ασυλία και ουσιαστικά παραπέμφθηκε ότι η φορολογία αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα φόρο πάνω στο τονάζ. Αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στον ελληνικό εφοπλισμό όσον αφορά τα φορολογικά τους. Νομίζω ότι είναι δικαιότερο το νορβηγικό σύστημα και αναφέρομαι σε μια εξίσου μεγάλη ναυτική δύναμη που συνεισφέρει περισσότερα στον προϋπολογισμό και αυτό θα ήταν ότι υπάρχει χώρος για να υπήρχε ένα λίγο δικαιότερο σύστημα ώστε να συνεισφέρουν περισσότερα στον προϋπολογισμό σε επίπεδο φορολογίας. Αυτό για διάφορους λόγους όμως και με βάση το συνταγματικό κόλλημα δεν έγινε ποτέ και γι' αυτό διαμορφώθηκε αυτό το ιδιόμορφο πλαίσιο της οικειοθελούς φορολόγησης. Α, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Όπου συγγίνεται μια συμφωνία για ορισμένα χρόνια ή επαόριστον για να υπάρχει μια επιπρόσθετη οικειοθελής φορολόγηση των πλοίων. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα βέβαια. Και μια αριστερή κυβέρνηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να το αλλάξει αυτό, τι έγινε? Κοιτάξτε, υπήρχε μια συμφωνία πριν επί κυβέρνηση Σαμαρά για μια τριετία κάποια οικειοθελίας, όταν εμείς προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε και το διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο για μια μονιμότερη συνεισφορά στη φορολογία με μια νέα συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας που έγινε αμοιβαία αποδεκτή.